Πέρασαν σχεδόν 70 χρόνια από την αυπήγηση της Λάμπουσα στο Πέραμα και 20 από το τελευταίο της επαγγελματικό ταξίδι. Η παραδοσιακή ψαρότρατα που κατασκευάστηκε από τον Δημήτρη Ζαχαρία το 1955 ονομαζόταν αρχικά Ομόνια και το όνομα Λάμπουσα της δόθηκε περίπου 10 χρόνια μετά όταν νεολογήθηκε στην Αμόχωστο και ο ιδιοκτήτης της την ξαναβάφτισε με το όνομα της γενετηράς του. Πρόκειται για ένα κοιμήλιο, ένα ιστορική σημασία αλιευτικό σκάφο μήκου 25 μέτρων, χωρητικότητα 48 τόνων και ταχύτητα 10 κόμβων. Μια ζωντανή ανάμνηση τη αλιευτική και ναυτική ιστορία τη Λεμεσού, τη Κύπρου και εν γέννη του Ελληνισμού. Έχοντα περατώσει την ένδοξη ενεργή υπηρεσία τη στην Κερίνια και τη Λεμεσό, η Λάμπουσα αποσύρθηκε και πέρασε ω επισκέψιμο χώρο στην ιδιοκτησία του Δήμου Λεμεσού. Πριν κάποια χρόνια η Λάμπουσα ρήμαζε ασυντήρητη στο Καρνάγιο της Λεμεσού, μέχρι που ο Δήμος της Κυπριακής Πόλης αποφάσισε τη διάσωσή της, την επιδιόρθωσή της και την επαναλειτουργία της. Το Εργαστήρι Ψηφιακής Κληρονομιάς της UNESCO στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανέλαβε μέσω φωτογραμμετρίας και σάρωσης την ολιστική ψηφιοποίηση, καταγραφή και τεκμηρίωσή της και όπως προγραμματιζόταν, στο πρώτο μισό του 2024 η Λάμπουσα πήρε και πάλι τη θέση της στο μόλο της Λεμεσού. Η Λάμπουσα είναι ένα σκάφος μοναδικό στο είδος του στην Κύπρο και θα εκτίθεται σε ειδική πλατφόρμα, προσβάσιμη στο κοινό το καλοκαίρι, ενώ τον χειμώνα θα αποσύρεται για την απαραίτητη συντήρηση.